ανακοινώθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Καβάλας του ΚΚΕ το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Αυτό αποτελείται από τους Δήμο Ζαχαριάδη, Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Θεόδωρος Κοντογεωργίου, μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου, Ελπίδα Παναγιωτίδου, μέλος Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΚΚΕ, Χρήστος Ποτόλιας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Πολυξένη Πρασίδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, Ταμιάς του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών και Εμποροεπαλλήλων Νομού Καβάλας και Νίκος Χρυσάφης, Δημοτικός Σύμβουλος Θάσου. Καταρχάς για το ψηφοδέλτιο να σου πω ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Συγκροτήθηκε με βάση τις συνηθισμένες διαδικασίες που γίνονται στο ΚΚΕ. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που απηχεί τη δυναμική της δράσης του κόμματος στο προηγούμενο διάστημα. Απαρτίζεται από όλους αυτούς που ο καθένας στον κλάδο του με έναν τρόπο ας πούμε πρωταγωνίστησε και έδωσε τη μάχη ας πούμε για την πολιτική πρόταση του κόμματος μέσα στο εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα. Νομίζουμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί σήμερα να διεκδικήσει την ψήφο των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με την πολιτική πρόταση του κόμματος και να φέρει σε πέρας ας πούμε και τον προεκλογικό αγώνα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το ΚΚΕ θα κεφαλαιοποιήσει ας πούμε με κάποιον τρόπο δράση που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά και στις εκλογές αφού θα μεταφραστεί όλη αυτή η δράση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και θα δείξει εμπιστοσύνη το μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών στρωμάτων στο κόμμα που βρέθηκε δίπλα του, που βρέθηκε μπροστά στους αγώνες για την απόκρυψη του μνημονίου, για την απόκρυψη της αντιλαϊκής πολιτικής, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των κατακτήσεων, αλλά και για την προβολή ετοιμάτων που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός για να ανταπεξέλθει ας πούμε στις δυσκολίες που του φέρνει αυτή η πολιτική. Τοπικά και περιφερειακά, εδώ για την περιοχή μας, το ΚΚΕ εκτιμάται ότι θα δυναμώσει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές μάχες. Βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο της αριστεράς, γι' αυτό το ρωτάω. Τώρα της αριστεράς γενικώς είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι έξω από τα πλαίσια και του ίδιου του συστήματος. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, για μας αριστερά τύπου Κουβέλη και Δημάρ ή Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στη λογική της διαχείρισης του συστήματος, είναι μέσα στη λογική της διαχείρισης του καπιταλισμού χωρίς να έχει η πρόταση ας πούμε κάποια δυναμική τέτοια που να εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Για μας σημασία έχει η άνοδος του ΚΚΕ, το δυνάμωμα δηλαδή εκείνη της φωνής, εκείνου του κόμματος που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα του λαού το επόμενο διάστημα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Γιατί όπως ξέρετε μέτρα θα έρθουν και θα έρθουν αλλεπάλληλα αμέσως μετά τις εκλογές, χωρίς διάλειμμα και χωρίς περίοδο χάρη τους.